Μαζευτήκαμε εδώ μια ομάδα εθελοντών από Αγράμπελο, Γουριώτισσα, Παλιωμάνινα, στα πλαίσια της οικολογικής συνείδησης που πρέπει να έχει κάθε πολίτης για αυτό το πανέμορφο βελανιδό δάσος, το οποίο έχουμε δει κατά καιρούς ότι υλοτομείται από παρανόμους υλοτομείς οι οποίοι παίρνουν το ξύλο. Είναι ένα πανέμορφο δάσος, πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να γίνει βίωμα και στα σχολεία από μικρά παιδιά. Στενοχωριούμαστε που έχουμε τόσο όμορφες περιοχές στον τόπο μας εδώ στο Ξηρόμερο και πρέπει να τις προστατεύουμε. Αυτό εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο με πιο μαζικότερη συμμετοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να ξαναεπέμβουμε, να βλέπουμε περνώντας με τα παιδιά μας και να ευχαριστηόμαστε όλη αυτή τη φύση, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα και να συζητούμε αργότερα ότι αυτό το όμορφο δάσος καταστράφηκε. Πρωτοβουλία των συλλόγων της εταιρείας Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάινας, που εκπροσωπώ, της Γουριώτισσας και του Αγραμπέλου, ομάδες εθελοντών, αποφασίσαμε να καθαρίσουμε ένα πανέμορφο δάσος έκτασης περίπου 140.000 στρεμμάτων, βέβαια αυτό συμβολικά ένα μέρος της διαδρομής καθαρίσαμε, από Αγράμπελο μέχρι την Γουριώτισσα. Και το δάσος αυτό είναι πνεύμονα ζωής για την περιοχή του Ξηρομέρου και μία από τις πηγές, κύριες πηγές του εισοδήματος μέχρι και την δεκαετία του 70, με την συλλογή του βελανιδιού, αλλά και πηγή εκτροφής ζώων με το καρπό του. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση που κάναμε ίσως ευαισθητοποιήσει και άλλες ομάδες και περισσότερο κόσμο, και το κυριότερο είναι να ευαισθητοποιήσει εκείνους οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία, ενώ θα μπορούσαν τα σκουπίδια που κατά τον περίπατό τους να τα μαζέψουν και να τα βάλουν σε ειδικούς κάδους, ας μην τα ρίχνουν στους δρόμους, ας μην χαλάσουμε αυτό το δάσος. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Άγιος Δημήτριος του χωριού Γουριώτισσας, καθαρίζουμε σήμερα το βελανιδοδάσος, διαδρομή Γουριώτισσα πρόδρομος Αγράμπελο. Έχουμε μαζευτεί σήμερα εθελοντές από τη Γουριώτισσα, Παλαιομάινα, Αγράμπελο και πρόδρομο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ανακάμψει και να αναπνεύσει, διότι η κατάσταση είναι τραγική με τα σκουπίδια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση όμως να βοηθήσουμε το δάσος αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Διότι όπως θα δείτε, περνάμε το αυτοκίνητο ως γνωστό, τη σακούλα στο δάσος. Αν δεν αλλάξει αυτό, ό,τι να κάνουμε εμείς, ό,τι να κάνει ο κόσμος, ό,τι να κάνει η πολιτεία, δεν πρόκειται να καθαρίσει το δάσος. Πάντως με τη σημερινή αφορμή απολαύσαμε για μία ακόμη φορά τις βελανιδιές μας. Είναι πανέμορφο το τοπίο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι με αγαπητούς φίλους και συντοπίτες εδώ και απολαμβάνουμε το υπέροχο τοπίο.